ως Παγκόσμια ημέρα για την στοματική υγεία έχει καθιερωθεί 20 Μαρτίου με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, Ανδρέα Πανταζόπουλο, να τονίζει την ανάγκη για έγκαιρη πρόληψη αλλά και για ευαισθητοποίηση των νεαρών συμπολιτών μας, ακόμη και μέσα από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει κάθε χρόνο την 20 Μαρτίου ως ημέρα της Παγκόσμιας Στοματικής Υγείας. Έχει ορίσει την ημέρα αυτή για να γιορτάζεται η στοματική μας υγεία, η οποία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Η στοματική κοιλότητα και τα όργανα που περιέχονται σε αυτήν, όχι μόνο τα δόντια, είναι σημαντικά και χρήσιμα εργαλεία για την καλή μας υγεία και την επιβίωσή μας. Γιορτάζεται λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας κάθε χρόνο στην 20 Μαρτίου και για φέτος θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μιας πολύ σημαντικής έρευνας που έγινε σε περίπου 13 χώρες σε παιδιά ηλικίας 15 έως 16 ετών για την αγωγή στοματικής υγείας, όπου τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι η αγωγή στοματικής υγείας που γίνεται στα σχολεία από τους δασκάλους έχει και τη μεγαλύτερη απήχηση στους μικρούς μαθητές, οι οποίοι μαθαίνουν έτσι το πώς να φροντίζουν το στόμα τους. Περισσότερη απήχηση και από αυτή που έχει η αγωγή στοματικής υγείας όταν γίνεται από τους γονείς. Πολύ σημαντικά αποτελέσματα, κυρίως για τις κρατικές δομές, όπου θα πρέπει να στοχεύσουν προγράμματα, να στοχεύσουν δράσεις για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη διεισδυτικότητα στα παιδιά, στους μαθητές, όσον αφορά το θέμα πρόληψης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, τουλάχιστον εδώ και μία διετία, έχει καταργηθεί το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή. Δηλαδή, οι μικροί μαθητές που γράφονταν στην πρώτη δημοτικού, στο γυμνάσιο μετά κτλ. Είχαν έναν ατομικό φάκελο υγείας που έπαιρναν από το σχολείο και έπρεπε να το επιστρέψουν συμπληρωμένο. Και έτσι, έστω και με αυτήν την εισαγωγικά υποχρεωτικότητα, πολλοί από αυτούς είχαν την πρώτη τους επαφή με τους γιατρούς, με εξετάσεις και πολλά παιδιά πραγματικά στην κυριολεξία σώθηκαν από προβλήματα υγείας που κάντε τα είχαν διαγνώσει μέχρι τότε. Μέσα σε όλα αυτά είχαν και την υποχρεωτική επίσκεψη στον οδοντίατρο. Οπότε και πάλι πάρα πολλά παιδιά από τη δική μου εμπειρία ερχόντουσαν πρώτη φορά σε επαφή με τον οδοντίατρο, ερχόντουσαν πρώτη φορά σε επαφή με συμβουλές και οδηγίες στοματικής υγείας και σιγά σιγά μετά από αυτή την επαφή ανακάλυπταν ότι ο γιατρός ήταν φίλος τους και ερχόντουσαν με καλύτερη διάθεση και φυσικά είχαμε μία πρώτη επαφή με το στοματικό περιβάλλον του μικρού μαθητή και σώζαμε περισσότερα δοντάκια. Λέω και πάλι ότι αυτό δυστυχώς έχει καταργηθεί για διάφορους λόγους μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και επειδή ανέφερα την οικονομική κρίση, απλά να σημειώσω ότι η πλειονότητα των συναδέλφων οδοντιάτρων παρήχει αυτή την υπηρεσία δωρεάν. Η οδοντιατρική φροντίδα αποτέλεσε πάντως έναν από τους πλέον παραμελημένους τομείς στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, αφού από την μία το οικονομικό της κόστος έγινε υπερβολικό για τις μειωμένες οικονομικές απολαβές της πλειοψηφίας των πολιτών της, ενώ από την άλλη και το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα δεν στήριξε μέχρι σήμερα καθόλου την εξασφάλισή της.